Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτές τις μέρες υπάρχει μία κινητικότητα σε διάφορα συστήματα που επιδιώκουν την πολιτική αποσταθεροποίηση στη χώρα. Τέτοιο ζήτημα λοιπόν δεν υφίστανται. Εκλογές δεν υπάρχουν στην προοπτική αυτής της περίοδου. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η εντολή που πήρε η κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό το Σεπτέμβριο του 2015 είναι καθαρή. Να βγάλει η κυβέρνηση τη χώρα από αυτήν τη δίνη στην οποία την οδήγησαν οι πολιτικές επιλογές των προηγούμενων χρόνων. Λοιπόν, και χαρακτηριστικά είπα ότι αν και χειμώνας, κάποιοι βλέπουν όνειρα θερινής νυχτός. Η αναφορά του Προέδρου των ΑΝΕΛ σε εκλογές δεν είχε το χαρακτήρα αυτό που θέλουν να προσδώσουν κάποιοι. Ήταν ένα μήνυμα. Είναι άλλο πράγμα να θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα και άλλο να μιλάς για εκλογές. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ είναι συμπαγέστατες ομάδες, γιατί οι βουλευτές και των δύο κομμάτων ήξεραν το Σεπτέμβριο όταν μπήκαν στις λίστες ότι θα σηκώσουν το σταυρό του μαρτυρίου για να βγάλουν τη χώρα από αυτή την κρίση. Ήδη ο στόχος είναι καθαρός και συγκεκριμένος. Αυτή η προσπάθεια είναι δύσκολη. Έχουμε μπροστά μας το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Είναι πραγματικά η πρώτη φορά στα τελευταία 30 χρόνια που μιλάμε για κρίση ασφαλιστικού, που έρχεται μια κυβέρνηση και λέει ναι, θα σηκώσω αυτό το βάρος. Γιατί πραγματικά πρέπει να σώσω τις συντάξεις. Πρέπει να σώσω την προοπτική των συντάξεων σε αυτόν τον τόπο. Και το κάνει με πολύ μεγάλη ευθύνη και μεγάλο κόστος. Γι' αυτό εκεί κρίνονται οι ηγέτες, όταν σηκώνουν το κόστος για να βγάλουν και να προσφέρουν στη χώρα χρήσιμες υπηρεσίες. Έχουμε και το αγροτικό ζήτημα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο χώρο αυτό, πώς λειτουργήσαν οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια και από τότε που εγώ είμαι φοιτητής ξέρω ότι μιλάμε για μεσάζοντες και ποτέ οι μεσάζοντες δεν χτυπήθηκαν, γιατί ποτέ δεν οργανώθηκε σοβαρά ο πρωτογενής τομέας ώστε πραγματικά και να παράγει και να διακινεί το προϊόν. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχουμε στην προσπάθεια μας αυτή έχουμε ένα όραμα, έχουμε μια Ιθάκη, την Ιθάκη εξόδου της χώρας από την κρίση στα πλαίσια της αξιολόγησης που περιμένουμε να γίνει και της ρύθμισης του χρέους. Είμαστε βέβαιοι ότι μόλις προχωρήσουμε στη ρύθμιση του χρέους θα αλλάξει το επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια νέα ανωδική πορεία που όλοι την επιβεβαιώνουν. Και ενώ την επιβεβαιώνουν και με δηλώσεις συγκεκριμένες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν κ. Στομπρόφσκι και οι εκτιμήσεις της Standard & Poor's, παρά τα αυτά οι κασάνδρες στην Ελλάδα προφητεύουν συνεχώς, γιατί ακριβώς εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η επάνωδος στην εξουσία, γιατί έμαθαν να ζουν, να υπάρχουν ως βδέλες στο σώμα του ελληνικού κράτους. Κύριε Υπουργέ, με το ίδιο προηγούμενο σύστημα να πάμε σε επόμενες εκλογές, γιατί φαίνεται σαν να έχει παγώσει αυτή η κουβέντα. Όχι, η κουβέντα δεν έχει παγώσει. Εμείς πρώιμα και έγκαιρα είπαμε ότι θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, γιατί αυτός ο εκλογικός νόμος είναι εκτροματικός, ουσιαστικά δεν δίνει τη δυνατότητα λαϊκής έκφρασης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν νομοί που μπορεί να είσαι δεύτερο κόμμα και να μην έχεις ούτε έναν βουλευτή ως εκπροσώπηση. Είχε γίνει στην Πιερία, στην Καβάλα. Σας λέω ένα παράδειγμα, ότι στην Κομοτηνή η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει βουλευτή και έχει το τρίτο κόμμα. Αυτά είναι εκτρώματα του εκλογικού νόμου. Να μην σας μιλήσω τώρα για τις εκλογικές περιφέρειες και κυρίως τη Β' Αθηνών, που ήταν το εκολαπτήριο της διαφθοράς και που 4 φορές ήρθε διάταξη στη Βουλή και από μηχανής Θεός ένα χέρι την έπαιρνε πάντα πίσω, γιατί εξυπηρετούν το συγκεκριμένα συμφέροντα των δύο μεγάλων ή μάλλον ομάδων των δύο μεγάλων κομμάτων. Αυτό θα σπάσει. Φιλοδοξία μας είναι να κατοχυρώσουμε την εσωκομματική δημοκρατία στον εκλογικό νόμο. Είναι μια μεγάλη
παρέμβαση δημοκρατικής λειτουργίας των κομμάτων, γιατί μόνο έτσι θα περιορίσουμε τις παθογένειες που πηγάζουν από αυτή την αδυναμία. Είναι λοιπόν πολλά ζητήματα.